Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου «Σχέση Εκκλησίας Κράτους. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μισθοδοσία, περιουσία, φορολογία, θρησκευτικά». Με τον Θεοδόση Τσιρόνη, διδάκτορα ιστορίας και συγγραφέα του βιβλίου «Πολιτεία θρησκεύουσα, βοήθεια». Είσαι απολυτευμένη. Το πέρδεψα λόγω του δυναμικής ομάδας που υπάρχει στο διαδίκτυο. Και μου του ιδίου, Σωτήρης Μητραλέξης. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα μία παρουσίαση της προβληματικής του βιβλίου, δηλαδή ποιο λόγο ύπαρξης έχει αυτό το βιβλίο. Και μετά θα προχωρήσουμε σε μία συζήτηση με τον Δόκτωρ Θεοδόση Τσιρόνη. Αυτό το βιβλίο πρώτα απ' όλα δεν γράφτηκε επί τούτου, αλλά μαζεύει δουλειές, εργασίες που έγιναν σε ένα διάνυσμα χρόνων ουσιαστικά από το 2012. Και ενώ έχω μία γνώμη για αυτά τα πράγματα προσωπικά, το βιβλίο κυρίως αφιερώνεται σε μία παρουσίαση των δεδομένων. Και γιατί λαμβάνει η χώρα αυτό, διότι όσο αλόκοτο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο για ένα θέμα που καταλαμβάνει ένα φοβερό κομμάτι της επικαιρότητας σε σχέση με την καθημερινή σημασία του για το μέσο πολίτη, η σχέση εκκλησίας κράτους και οι διενέξεις κράτους εκκλησίας κλπ. Με όλα τα αυτά, αυτό που πάσχει κατεξοχήν είναι τα πραγματολογικά δεδομένα. Πάσχει και για το τι ισχύει στην Ελλάδα. Ας πούμε, θα εμφανιστεί άνθρωπος που θα πει η Εκκλησία δεν πληρώνει κανένα φόρο. Και επειδή το έχει ακούσει αυτό από τόσες διαφορετικές πλευρές, θα του είναι αδύνατο να το μεταπίσεις ότι, καλέ μου άνθρωπε, αυτό που λες απλώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μέχρι και από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, μύθους για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ διαδεδομένη μια αντίληψη κατά την οποία η Ευρώπη είναι μια ισοπεδωμένα ενιαία περιοχή απόλυτου σεκουλαρισμού, απόλυτης εκκοσμίκευσης, όπου η θρησκεία δεν έχει καμία θέση στο δημόσιο χώρο κλπ. Με την Ελλάδα να είναι μια απόλυτη εξαίρεση. Δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι ψευδέστερον τούτου. Μάλιστα, όπως διαπιστώνουμε στο βιβλίο, αν κάτι είναι πραγματικότητα στην Ευρώπη, αυτό είναι το γεγονός πως η σχέση εκκλησίας κράτους είναι ένα τεράστιο φάσμα, όπου σχεδόν κάθε χώρα είναι και μια δική της περίπτωση. Δηλαδή, με δυσκολία μπορούμε καν να μιλήσουμε για κατηγορίες κρατών, όπου συμβαίνει το ένα ή συμβαίνει το άλλο. Κάτι άλλο που επίσης διαπιστώνουμε είναι το εξής. Όταν κανείς σκέφτεται σχέση εκκλησίας κράτους, αμέσως φαντάζεται ένα γραμμικό, ας πούμε, διάνυσμα. Από τη μία πλευρά είναι οι μηδενικές σχέσεις εκκλησίας κράτους, από την άλλη πλευρά είναι η θεοκρατία και κάπου ανάμεσα υπάρχει το οτιδήποτε. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί είναι πολυπαραγοντική η εξίσωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αγγλία. Στην Αγγλία έχουμε πολιτικές σχέσεις εκκλησίας κράτους στενότατες, καθότι ουσιαστικά υπάρχει κρατική εκκλησία που την έχει ιδρύσει το κράτος, η Αγγλικανική Εκκλησία. Κάποιοι λειτουργοί της είναι εξοφίτσιο μέλη της Βουλής των Λόρδων κλπ. Όλα τα αυτά δεν έχει καμία οικονομική σχέση το κράτος με την Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία αυτοχρηματοδοτείται πλήρως παρά την τεράστια πολιτική σχέση. Δηλαδή έχουμε ένα παράδειγμα μιας χώρας με φοβερή πολιτική σχέση εκκλησίας κράτους, μηδενική οικονομική σχέση εκκλησίας κράτους. Άλλο παράδειγμα προς Σκανδιναβία μεριά, όπως τα λέγαμε, αν δεν απατώ με η Σουηδία, αλλά μπορείτε να το επιβεβαιώσετε στο βιβλίο, όπου ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει μηδενική πολιτική σχέση, αλλά χρηματοδοτούνται οι εκκλησίες δαψιλώς από το κράτος. Οπότε, επιστρέφουμε στην διάρθρωση αυτού του βιβλίου που, παρά το γεγονός που κάπου διαφαίνονται κάποιες προτάσεις ή κάποιες θέσεις, η κυρίως δουλειά του είναι να παραθέσει κάποια γεγονότα, όπως είπαμε, ούτως ώστε μια συζήτηση να καταστεί πλέον εφικτή. Ξεκινούμε με ένα χρονολόγιο εκκλησίας κράτους, των σημείων τομής της σχέσης εκκλησίας και πολιτείας, ουσιαστικά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Εκεί διαπιστώνει κανείς, αν μη τι άλλο, πρώτον πως η κατάσταση δεν ήταν όπως σήμερα, μετά τη μεταπολίτευση, όπου διατηρεί μια αυτοτέλεια η εκκλησία. Στις συγκρούσεις εκκλησίας κράτους πριν τη μεταπολίτευση, για να είμαστε ακριβείς, δεν υπήρχε η δυνατότητα για πραγματικές συγκρούσεις εκκλησίας κράτους πριν από τη μεταπολίτευση, διότι το κράτος έκανε ό,τι ήθελε. Φτάνει να μετρήσετε σε αυτό το χρονολόγιο πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη Αριστίνδυν Σύνοδος. Αριστίνδυν Σύνοδος είναι βέβαια η σύνοδος την οποία δεν έχει επιλέξει με τους κανόνες της η Εκκλησία, αλλά ουσιαστικά την έχει επιβάλει το κράτος. Τελευταία Αριστίνδυν Σύνοδο, βέβαια, είναι η ίδια η επταετία, κατά τη διάρκεια της επταετίας. Είναι η τελευταία ή παράγεται μία ad hoc? Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και ένα επιχείρημα το οποίο λέει ότι η πρώτη απολύτως κανονική
εκλογή Αρχιεπισκόπου Αθηνών στην Ελλάδα είναι η εκλογή του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Διότι πιο πριν κάθε εκλογή είχε ζητήματα τέτοια εμπλοκής του κράτους στην Εκκλησία σε απαγορευτικό βαθμό και παράβαση του κανονικού δικαίου. Το οποίο, αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάνυσμα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι την εκλογή του μακαριστού Χριστοδούλου, είναι πραγματικά εφιαλτικό. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο μετά από αυτό το χρονολόγιο που παραθέτει κάποια γεγονότα είναι μια μελέτη του μαθήματος των θρησκευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου φαίνονται τα διάφορα μοντέλα που υφίστανται στην Ευρώπη, που είναι πολύ μακριά από το τι φανταζόταν η κοινή γνώμη όταν αυτό το θέμα συζητείται επί τη αφορμή των νέων βιβλίων. Τα περισσότερα, οι μισές αν θέλετε χώρες έχουν ένα μάθημα ουσιαστικά ομολογιακό, οι άλλες μισές έχουν ένα μάθημα μη ομολογιακό, αλλά ουσιαστικά σχεδόν καμία χώρα δεν έχει το περίφημο θρησκειολογικό μάθημα, δηλαδή αυτή τη φαντασίωση ότι θα υπάρξει ένα μάθημα το οποίο θα παρουσιάζει εξίσου στα παιδιά κάθε θρησκεία του κόσμου, το οποίο σημειωτέων θα ήταν ένα φρικτά βασανιστικό μάθημα, ήταν ένα πολυετές μάθημα για τα γυμνάσια και τα λύκεια μας. Όπου θα παρουσιάζει εξίσου κάθε θρησκεία, ούτως ώστε το παιδί, σαν σε σούπερ μάρκετ, να επιλέξει όταν πλέον ενηλικιωθεί την θρησκεία του. Αυτό το δυστοπικό μάθημα, το οποίο παρουσιάζεται στην Ελλάδα συχνά ως το άπαν, ας πούμε, της προόδου στην μεταξέλιξη του μαθήματος των θρησκευτικών, δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά. Αν κάτι υπάρχει, είναι σε μια σκανδιναβική χώρα που τώρα μου διαφεύγει, αλλά μπορείτε να τη βρείτε στο βιβλίο, ένα μάθημα φιλοσοφίας των θρησκειών, όπου παρουσιάζονται κάπως έτσι οι θρησκείες. Είναι μια εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη. Μετά βλέπουμε και το εξής. Συνήθως παρουσιάζονται αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα του μαθήματος των θρησκευτικών πάλι μονοδιάστατα. Ας πούμε ότι η τάδε χώρα έχει επιλεκτικό μάθημα θρησκευτικών. Ναι, μπορεί να έχει επιλεκτικό, αλλά προσέξτε το εξής. Στην Ελλάδα δεν έχει καμία ανάμειξη θεσμική η Εκκλησία στο περιεχόμενο των βιβλίων. Μπορεί να πιέσει για κάποιο περιεχόμενο, μπορεί να γύρει ένα σαματά κατά των λόγων του αντικρίσματος της επιρροής της στην κοινωνία. Με τον ίδιο τρόπο και ο πρόεδρος της Greenpeace μπορεί να παρέμβει στην κοινή γνώμη για το τάδε ή το δίνα θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ποινικοποιήσει το ότι κάποιος έχει επιρροή στην κοινωνία, καλός ή κακός. Αλλά πέραν αυτής της επιρροής, η Εκκλησία στην Ελλάδα δεν έχει καμία θεσμική εμπλοκή στο περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών. Η μόνη εμπλοκή που έχει είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να έχει μια ένσταση, το ρωμαιοκαθολικό Nihil Obstat, για το δογματικό περιεχόμενο. Δηλαδή αν κηρύττουν τον αριανισμό τα μαθήματα του σχολείου, έχει νομικό αίρισμα η Εκκλησία να απαντήσει πόδι. Αλλά μέχρι εκεί. Προσέξτε τώρα τι γίνεται στην Ιταλία. Στην Ιταλία κάθε σχολείο είναι υποχρεωμένο να παρέχει ένα μάθημα επιλογής ρωμαιοκαθολικής θεολογίας, ρωμαιοκαθολικών θρησκευτικών. Η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι εκεί τον διδάσκοντα που τον πληρώνει το κράτος, τον επιλέγει η Εκκλησία. Τον επιλέγει η εκκλησιαστική κοινότητα και το περιεχόμενο επίσης το επιλέγει η εκκλησιαστική κοινότητα. Οπότε προσέξτε τη μαγική εικόνα. Θα έρθει κάποιος και θα πει: ας είναι το μάθημα θρησκευτικών όπως στην Ιταλία, που είναι κατ' επιλογή, που δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι, εκεί δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά παράλληλα επιλέγει η Εκκλησία και το περιεχόμενό της και το διδάσκοντα. Με αυτό δεν θέλω να πω τίποτε άλλο από το ότι έχουμε μια πάρα πολύ πιο περίπλοκη εικόνα των σχέσεων Εκκλησίας-κράτους τώρα στο πεδίο του μαθήματος των θρησκευτικών στην Ευρώπη από ό,τι συνήθως παρουσιάζεται στην Ελλάδα αυτό το ζήτημα κλπ. Εκεί θα δείτε αυτή την φοβερή ποικιλία των μαθημάτων που υπάρχουν των τύπων μαθημάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη για το θέμα. Βέβαια, να πούμε το εξής. Στην Ευρώπη συχνά εμφανίζεται ως εκοσμικευμένο αντίστοιχο ενός μαθήματος θρησκευτικών, είτε αυτό είναι εν παραλλήλω προς ένα μάθημα θρησκευτικών που όντως παρέχεται στο σχολείο, είτε είναι αντί αυτού, ένα μάθημα ηθικής. Αυτό εμείς όμως θα το θέλαμε, είτε ως παράλληλο είτε οτιδήποτε άλλο. Θα θέλαμε εμείς, έχουμε μια κατανόηση του τι σημαίνει θρησκευτικά και του τι σημαίνει εκκλησία, κατά την οποία αυτονόητα το εκκοσμικευμένο αντίστοιχό του είναι ένα μάθημα ηθικής, ας πούμε, δηλαδή διδασκαλίας προς ένα καλό παιδί. Το τρίτο κεφάλαιο το δανείζομαι από μια μελέτη που είχαμε κάνει ουσιαστικά από κοινού στο πλαίσιο ενός ευρύτερου project, ενός παλαιότερου βιβλίου, από τον Άγγελο Χρυσόγελο, που τώρα διδάσκει στο King's College Πολιτικές Επιστήμες, που αφορά, ενώ πιο πριν προηγείται μια συγκριτική παρουσίαση του τι συμβαίνει με το μάθημα των θρησκευτικών στην Ευρώπη, εδώ μια συγκριτική παρουσίαση του τι συμβαίνει με τα οικονομικά των σχέσεων Εκκλησίας-κράτους στην Ευρώπη. Φορολογία, περιουσία, χρηματοδότηση.
όπου διαπιστώνουμε πάλι μια σειρά μοντέλων. Το λιγότερο υπαρκτό, το μειοψηφικό μοντέλο είναι μια απόλυτη αυτοχρηματοδότηση της Εκκλησίας και στην Ευρώπη, όπου υποτίθεται ότι δεν συμβαίνουν πουθενά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα κλπ. Αυτό είναι ψευδές. Μάλιστα, ενώ δεν ήθιστε, ενώ δεν είναι κανόνας, υπάρχουν και χώρες όπου το κράτος πληρώνει απευθείας τους μισούς των κληρικών. Ας πούμε το Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο, από το οποίο προέρχεται ο νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Jean-Claude Juncker, που ήταν πρόεδρος, που ήταν πρωθυπουργός του, το κράτος πληρώνει τους μισθούς των κληρικών. Ανέφερε αυτό για τον Jean-Claude Juncker, γιατί όλοι λένε πουθενά δεν συμβαίνει στην Ευρώπη αυτό. Και πού συμβαίνει? Στη χώρα, στη χώρα στην οποία ήταν πρώην πρωθυπουργός ο πρόεδρος Ευρώπης. Ο πρόεδρος Κομισιόν, για την ακρίβεια. Με όλα αυτά, και εκεί βλέπουμε μια μεγάλη ποικιλία. Πάλι βλέπουμε πολυπαραγοντικές καταστάσεις που εμείς δεν γνωρίζουμε. Να πω ξανά ένα παράδειγμα. Επίσης αναφέρεται συχνότατα ως παράδειγμα η κατάσταση της Γερμανίας, στην οποία υπάρχει ο εκκλησιαστικός φόρος, Kirchensteuer. Οπότε παρουσιάζεται μια εικόνα ως εξής, ότι γιατί εγώ που δεν είμαι πιστός να πληρώνω την εκκλησία, ας την πληρώνουν οι πιστοί. Πού γίνεται αυτό? Γίνεται στη Γερμανία. Αυτό όμως είναι ψευδές με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, αυτό γίνεται στη Γερμανία για συγκεκριμένες εκκλησίες, για συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες. Παραδείγματι, δεν γίνεται για την Ορθόδοξη. Και δεύτερον, δεν είναι απλώς ένα ζήτημα επιλογής και δηλώσεως ή σε ό,τι δηλώσεις. Η διαδικασία του να είσαι ή του να μην είσαι στην Δίνα ή στην Τάδε θρησκευτική κοινότητα συνεπάγεται ότι δεν μπορείς να μετέχεις στα μυστήριά της. Δεν σε βαφτίζουν, δεν σε... Προφανώς, αν είσαι ήδη βαπτισμένος, δεν σε παντρεύουν, δεν σε θάβουν κλπ. Δηλαδή, δεν είναι απλώς κάτι που δηλώνει στη φορολογική δήλωση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, αν και τα ποσά από το Kirchensteuer είναι τεράστια, συνολικά είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο, ένα ηλικιώδες ποσό, αυτά δεν είναι τα μόνα ποσά που λαμβάνουν οι εκκλησίες από το γερμανικό κράτος. Αμέσως έχουμε το παράδειγμα μιας αφηρημένης αποζημίωσης ουσιαστικά που δίνει το γερμανικό κράτος στην Ρωμαιοκαθολική και στην Ευαγγελική Εκκλησία. Αυτή είναι του ύψους των περίπου 500 εκατομμυρίων το χρόνο, 480 εκατομμύρια συνήθως κλπ. Ο λόγος που δίδεται αυτή η ουσιαστικά αφηρημένη αποζημίωση είναι λόγω απαλωτριώσεων ακόμα και στους Ναπολεόντιους πολέμους, δηλαδή πάει πολύ πίσω. Θα μου πείτε, μα καλά, δεν μπορούν να δώσουν ένα εφάπαξ και να τελειώσουν. Μα ακριβώς το επιχείρημα του κράτους είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Διότι αυτό θα προϋπέθεται δύο πράγματα που δεν μπορούν να λάβουν χώρα. Το πρώτο είναι μια καταμέτρηση, η οποία προϋποτίθεται ώστε να υπάρχει αποζημίωση. Και αυτό είναι και λίγο ένα χαριτωμένο στοιχείο της συζήτησης περί σχέσεων Εκκλησίας κράτους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο φέτος. Ότι υπήρξαν επιχειρήματα, μα να μετρηθεί πλήρως η περιουσία που προσήλθε στο κράτος, ώστε να υπάρξει η ακριβής αποζημίωση. Αυτό είναι ο ορισμός του αδυνάτου, αυτή η ακριβής καταμέτρηση, ώστε να υπάρξει ένα ακριβές ποσό και να δούμε τι έχουμε πληρώσει, τι δεν έχουμε πληρώσει, είναι ο ορισμός του αδυνάτου. Αυτό που είναι κάπως εφικτό είναι ακριβώς αυτό που κάνει η Γερμανία, όπου δίδεται ένα ποσό από όλους τους φορολογουμένους και όχι από τους πιστούς, εις αποζημίωση. Μάλιστα, το 2009 η Ευαγγελική Εκκλησία ήρθε και είπε: εμείς δεν θέλουμε αυτό το ποσό, μπορούμε να αυτοχρηματοδοτούμεθα. Δεν το χρειαζόμαστε. Και το κράτος είπε: όχι, θα το πάρεις. Διότι η σημερινή σας ηγεσία μπορεί να έχει αυτή την καλή πρόθεση, αλλά εμείς ζούμε με νομικές και θεσμικές καταστάσεις που υπάρχει η συνέχεια των οργανισμών και η συνέχεια του κράτους, αν μη τι άλλο. Οπότε δεν μπορούμε απλώς να πούμε: απελευθερώνουμε τους εαυτούς μας από αυτή την υποχρέωση, επειδή εσείς δηλώνετε ότι δεν χρειάζεστε το αντικείμενο αυτής της υποχρέωσης. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει μια συζήτηση στη Γερμανία και εναντίον αυτής της διατάξεως. Σημειωτέων ότι όταν δεν υπάρχει κονκορδάτο, δηλαδή συμφωνία του γερμανικού κράτους κατευθείαν με την Αγία Έδρα, που είναι βέβαια αντικείμενο διεθνούς δικαίου και ως εκ τούτου ουσιαστικά είναι διεθνής συμφωνία, το αντίστοιχο στη Γερμανία είναι συμφωνίες, είναι νομοθετικές κυρώσεις συμφωνιών κράτους εκκλησίας, Staatskirchenverträge. Όπου κατά ενδιαφέροντα λόγο, ενώ παρουσιάζεται το ζήτημα της αποζημίωσης ως τέτοιο, αναφέρεται μέσα και η μισθοδοσία του κλήρου, ότι αυτά τα ποσά καλό θα ήταν να δίδονται και στη μισθοδοσία του κλήρου στη Γερμανία. Εν ολίγη, η συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βασισμένη στο γερμανικό
στο γερμανικό προηγούμενο, το οποίο το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο Αρχιεπίσκοπος, με ό,τι αυτό συνεπάγει για το από πού προήλθε άραγε αυτή η πρόταση. Δηλαδή από έναν Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος σαφώς έχει μια προτίμηση για το γερμανικό μοντέλο. Οπότε, για να επιστρέψω στις οικονομικές σχέσεις, το ότι στη Γερμανία αυτοχρηματοδοτούνται οι εκκλησίες από τους πιστούς τους είναι μισή αλήθεια, δηλαδή ολόκληρο ψέμα. Γιατί ναι, προσπορίζεται ένα τεράστιο ποσό με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα όμως δίδεται και μια σειρά άλλων ποσών στις εκκλησίες από το κεντρικό κράτος και από τον κορβανά των φορολογουμένων. Άλλες φορές αυτό το ποσό δίδεται επειδή εγώ χρωστάω στην εκκλησία, όπως τα ποσά που απορρέουν από αυτά τα στάτς και έχει εφεντρέγγε. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλες δόσεις. Κυρίως δε, επειδή η Ρωμαιοκαθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία έχουν κτηνώδη δίκτυα κοινωνικών υπηρεσιών. Οπότε το κράτος επισήμως λέει ότι προτιμώ εσύ να κάνεις, να ασκείς αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες, παράδειγμα ακόμα και νηπιαγωγία. Παρά να το πράττω εγώ. Οπότε ουσιαστικά γίνεται ένα outsourcing πόρων σε αυτούς τους οργανισμούς της Εκκλησίας, που είναι όμως κατά τεκμήριο αποτελεσματική και είναι ακρίβεια πιο αποτελεσματική από το κράτος, κατά το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το πούμε στην Ελλάδα, το οποίο δεν είναι μια καταβολή του κράτους προς την Εκκλησία για θρησκευτικούς σκοπούς ή λόγω μιας υποχρέωσης που εκκρεμεί, αλλά για να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Αυτό πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να εξετάσουμε το τι πόροι κυκλοφορούν από τα κράτη στις Εκκλησίες στην Ευρώπη. Και εκεί λοιπόν το ζήτημα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και δεν είναι τόσο απλοϊκό όσο παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Ξαναλέω ότι αυτό εγώ δεν το λέω προς υπεράσπιση ενός status quo, ότι μα τι μας λέτε ότι είναι τόσο εξαιρετικό αφού δεν είναι καθόλου εξαιρετικό. Λέω ότι όποιος και να θέλει να συζητήσει το ζήτημα, είτε από τη μία πλευρά, την πλευρά που θα ήθελε αλλαγές, είτε από την άλλη πλευρά, την πλευρά που θα ήθελε να δείξει ότι δεν είναι τόσο ιδιαίτερη η ελληνική κατάσταση και άρα οι αλλαγές δεν είναι τόσο επίγουσες όσο οι άλλοι ισχυρίζονται. Και οι δύο αυτές συζητήσεις μπορούν να γίνουν μόνο επί τη βάση μιας πραγματικής γνώσης του τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και η έκπληξη δεν είναι μόνο ότι δεν γνωρίζουν συχνά και από τις δύο πλευρές τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά ούτε καν στην Ελλάδα, όπως θα δούμε. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι μια μελέτη του 2016, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο, αν θέλετε, για τη μισθοδοσία στην Ελλάδα. Κάτι γίνεται με το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Α, τώρα. Συγγνώμη για το... Ναι, ωραία. Λοιπόν, έπεται ένα κεφάλαιο για την μισθοδοσία του κλήρου γραμμένο το 2016, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο. Εκεί τι διαφαίνεται, ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκκρεμότητας μιας νομικής θωράκισης, μιας θεσμικής θωράκισης της μισθοδοσίας του κλήρου. Έχει προκύψει, δεν θα σας κουράσω με τις λεπτομέρειες, αλλά έχει προκύψει ως ένα τζέγκα νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου ουσιαστικά καλείται κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση να μαντέψει τις επιπτώσεις αυτών των ρυθμίσεων, ώστε να λειτουργεί εύτακτα η μισθοδοσία του κλήρου όπως την ξέρουμε. Η οποία είναι μια μισθοδοσία του κλήρου σημειωτέων, η οποία περιορίζεται από το γεγονός πως δεν προβλέπει με σαφήνεια πόσους κληρικούς θα δικαιούται η Εκκλησία. Αν προβλέπει έναν αριθμό, είναι ο φρικώδης αριθμός 6.000 που ούτε όταν θεσπίστηκε δεν αντιστοιχούσε στα πραγματικά δεδομένα. Το έξτρα πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι πως προέκυψαν τρομακτικά κενά κατά τη διάρκεια του μνημονίου με το 5-1, δηλαδή 5 αποχωρήσεις, μία είσοδος, τα οποία τώρα στη μεταμνημονιακή περίοδο δεν υπάρχει πρόνοια να θεραπευθούν, γιατί αντί για το 5-1 έχουμε τώρα το 1-1. Έχω 1-1, σημαίνει ότι ό,τι κενά δημιουργήθηκαν από το 5-1 δεν θα καλυφθούν ποτέ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άμεστες χειροτονίες, έχει μια σειρά ζητήματα ως αποτέλεσμα. Σημειωθένω ότι η ίδια η υπαγωγή της Εκκλησίας το 5-1 σχετίζεται με μια λανθασμένη και προβληματική αυτοκατανόηση κάποιων ότι ως ανικόντων στο δημόσιο. Ενώ υπάρχουν νόμοι που το έρουν αυτό και είναι νόμοι που η ίδια η Εκκλησία έχει ζητήσει. Επί Σαμαρά, σε ένα νόμο για τα κατοικίδια του 2013, υπάρχει μέσα μια πρόνοια που ξεχωρίζει πλήρως την Εκκλησία από το δημόσιο. Δηλαδή, ορίζει ότι η Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερου τύπου και είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν εμπίπτει στο ευρύτερο δημόσιο, δεν εμπίπτει στη γενική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια ρύθμιση που προφανώς ζήτησε η Εκκλησία. Δεν έπιασε κάποιον αρημάνιο αντικληρικαλισμό τον Σαμαρά και την εφήρμοσε. Και αυτή και ως αποτέλεσμα ότι διάφορες αρνητικές πρόνοιες, αν θέλετε, των μνημονίων που επήλθαν, δεν άγγιξαν καλώς ή κακώς. Πιο πριν λοιπόν έχουμε την είσοδο στο 5-1, ακριβώς
ως παράπλευρη απώλεια μιας προβληματικής αντίληψης ότι εμείς ανήκουμε στο δημόσιο και το δημόσιο είναι ασφάλεια. Αν ήταν κάτι το δημόσιο τα τελευταία χρόνια, ήταν πέλεκης θανατηφόρος. Ακριβώς λόγω των περιορισμών που εξορισμού εφαρμόστηκαν σε αυτόν. Παρά όμως το γεγονός ότι νόμοι είναι σαφείς, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ποιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ποιοι δεν είναι, τώρα αυτός ο νόμος τον οποίο ζήτησε η Εκκλησία και εφαρμόστηκε κλπ, συνεχίζει να υφίσταται μια αυτοκατανόηση της Εκκλησίας ως ανήκουσα στο δημόσιο, η οποία αποδεικνύεται κομμάτι-κομμάτι, καταστροφική πρώτα απ' όλα για την ίδια την Εκκλησία. Το πέμπτο κεφάλαιο, και ουσιαστικά τελευταίο γιατί μετά και δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα, αφορά τον διοικητικό κατακαιρματισμό της Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ένα κείμενο που επίσης είχε γραφτεί παλαιότερα και επί τη βάση του οποίου γνωριστήκαμε με τον δόκτορα Τεδός Τσιρόνι ουσιαστικά. Γιατί λέμε σχέσεις Εκκλησίας κράτους στην Ελλάδα και φανταζόμαστε πως υπάρχει ένα θεσμό κράτος και ένα θεσμό η Εκκλησία. Όμως δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία είναι πέντε διαφορετικές εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες. Πρέπει πρώτα απ' όλα να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτό, η ταπεινή μου αίσθηση είναι ότι για πρώτη φορά το κατάλαβε η λεγόμενη κοινή γνώμη κάπως φέτος με την κρίση. Γιατί φέτος με την κρίση που έγινε από τον Νοέμβριο και μετά άρχισε μια συζήτηση: μα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν εκφράζει την Κρήτη, μα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δεν επηρεάζει τις Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων που είναι απευθείας υπό το Πατριαρχείο. Αυτό η λεγόμενη κοινή γνώμη δεν το είχε μυριστεί καθόλου από ό,τι φαίνεται τα προηγούμενα χρόνια και θεωρείται αυτονόητο ότι υπάρχει μία Εκκλησία της Ελλάδος, τέλος πάντων ότι υπάρχει εν τέλει μία αποκεντρωμένη διοίκηση. Ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλεί κανείς θεσμικά είναι το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, που τώρα, με έναν τρόπο κατά τη γνώμη μου προβληματικό, ξεσηκώθηκε ήδη η Εκκλησία να πει στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να αποφασίσει ένα όργανο 81-82 Μητροπολιτών. Κλπ. Οπότε ήταν ένα ζήτημα που είχε θυγεί τότε και συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο. Τρία παραρτήματα. Ένα για τη συμφωνία, έτσι για να κατατίθεται, να υφίσταται. Συμφωνία που δεν υπάρχει πια βέβαια. Και αυτό το βιβλίο εκδίδεται σε μια εποχή που η συμφωνία δεν υφίσταται. Ανήκει στο παρελθόν. Οπότε δεν αφορά αυτήν την διαδικασία. Αφορά ένα βιβλίο που έρχεται για να μείνει ως μια κατάθεση στοιχείων. Το δεύτερο παράρτημα μιλά για τα αλόκοτα παρεπόμενα ενός ενδεχόμενου χωρισμού Εκκλησίας Κράτους και προσπαθεί να εικονογραφήσει το πώς ένας χωρισμός θα απέτυχε πολύ μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Εκκλησία από ό,τι φαντάζονται όσοι τον θέλουν. Ανεξάρτητα από το αν εγώ ομιλών τον θέλει ή δεν τον θέλει. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ποια είναι η χώρα με τον απόλυτο χωρισμό Εκκλησίας Κράτους? Η Αμερική. Ποια είναι η χώρα με την απόλυτη εξουσία σχεδόν σε θρησκευτικές ομάδες? Η Αμερική. Η Αμερική έχει εκλέξει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ρητός, όχι απλώς ότι είναι πιστός, είναι ρητός εκπρόσωπος μια θρησκευτικής ομάδας, των Ευαγγελικών, των Evangelicals στην Αμερική. Είναι γνωστό ότι ο Mike Pence είναι εκπρόσωπος των Ευαγγελικών. Γιατί σε μια συνθήκη από πολύ αυστηρού χωρισμού Εκκλησίας Κράτους, έχουν κάθε κίνητρο οι εκκλησίες να διεκδικούν την πολιτική τους εκπροσώπηση, είτε έμεση είτε άμεση, προς θεραπείαν των καλών, τέλος πάντων, ή κακώς εννοούμενων συμφερόντων τους. Αυτό είναι κάτι που υφίσταται κίνητρο να λάβει χώρα, να αναδυθεί, να συμβεί κατά εξοχήν όπου υπάρχει χωρισμός Εκκλησίας Κράτους. Οπότε εκεί προσπαθώ να αναδείξω κάποια παραδείγματα με ακροατήριο όσους έχουν μια αντίληψη ότι χωρισμός Εκκλησίας Κράτους θα σήμαινε να μην πολιτικολογούν οι κληρικοί, να μην έχει δημόσιο λόγο η Εκκλησία. Ότι καλέ μου άνθρωπε, μια σειρά πράγματα θα συμβούν σε ένα χωρισμό. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα συμβεί. Για την ακρίβεια είναι αυτό ακριβώς που δεν θα συμβεί. Και για την απόλυτη ακρίβεια είναι ακριβώς αυτό που θα δώσει ένα σπρόξιμο στο να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή μια συσσόρευση πολιτικής αρχής με έναν τρόπο πρωτοφανή. Σημειωθένω ότι υπάρχουν δηλώσεις προς τούτων των πολιτικών από το 1977 σε αναθεωρητική βουλή που ελέγχθη ακριβώς αυτό, μέσα στη Βουλή, ότι ένας χωρισμός θα συνεπήγε το κάτι τέτοιο. Μέχρι και τώρα το λέει κατά καιρούς, απλώς δεν το ακούν πολύ. Το λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε διάφορες ομιλίες. Και λέει ότι αυτό που προστατεύει την Εκκλησία δεν είναι το άρθρο 3, το οποίο μιλάει για επικρατούσα θρησκεία. Δεν απορρέουν από εκεί κάποια προνόμια, αν θέλετε, για την Εκκλησία στο δημόσιο χώρο. Αλλά το άρθρο 13 περί θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο λέει ότι απαγορεύεται να μπει στα χωράφια μου. Και προκύπτει από κάποια σοφά λόγια του Ευάγγελου Βενιζέλου σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον το πώς ακριβώς ένας χωρισμός θα μπορούσε να δράσει ως απελευθέρωση και πολιτική αποχαλήνωση, κάτι το οποίο απέφχονται όσοι συνήθως τον προτείνουν. Το τελευταίο παράρτημα και το τέλος του βιβλίου ξεφεύγει από
το data-driven χαρακτήρα του υπόλοιπου βιβλίου, δηλαδή το λέγω δεδομένα κλπ. Και αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης του πώς όταν συζητάμε για σχέσεις εκκλησίας-κράτους στο δημόσιο λόγο, συζητάμε για τα πάντα εκτός από αυτό. Δηλαδή, αν κατεξοχήν κάτι δεν μπορεί να συζητηθεί, είναι τα πρακτικά των σχέσεων εκκλησίας-κράτους. Κάτι το οποίο το είδαμε και την τελευταία χρονιά, εν πωλής. Ανταυτού γίνονται μάχες συμβόλων, μάχες σημαίων, μάχες αξιών, αν θέλετε, εκατέρωθεν, όπου καθένας παλεύει περισσότερο για δικές του ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων στο δημόσιο χώρο και όπως αυτές θέλει να αυτοπαρουσιάζονται, παρά εν τέλει για συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξουν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Γίνεται μια μάχη συμβόλων, πάρα πολύ άγρια, η οποία είναι το κυρίως πιάτο αυτής της συζήτησης. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν ανατρέξετε στο τελευταίο παράρτημα, θα δείτε μια εικόνα. Συγχωρήστε με που μακρηγόρησα, γιατί είναι αλήθεια ότι μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να διατηρήσω το δικαίωμα να περιγράψω τι είναι αυτό το βιβλίο. Και θα ήταν πραγματικά τιμή μου να μπούμε σε μια συζήτηση με τον Δόκτωρα Θεοδός Τσιρόνη για το θέμα, στον οποίο με ευγνωμοσύνη. Δεν το κρατάτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Καλημέρα και από εμένα σε όλους τους παριστάμενους. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Μητρο Αλέξη, για την πρόσκληση να συμπαρουσιάσουμε το πρόσφατο αυτό πόνημά του, καθώς και να συγχαρώ και τον εκδοτικό οίκο τον Αρμό, που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτού του πονήματος. Εγώ θέλω να καταθέσω κάποιες δυσκολότητες σκέψεις, διαβάζοντας το συγκεκριμένο πόνημα, που μου γεννήθηκαν με βάση τα επιμέρους κεφάλαια, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Καταρχήν, ας αναρωτηθούμε λίγο διαβάζοντας το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό σε ποιον απευθύνεται, γιατί είναι χρήσιμο, ή μάλλον είναι χρήσιμο γενικότερα, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο. Γιατί ενδιαφέρει τόσο το ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό, όσο και ένα περισσότερο εξειδικευμένο κοινό. Γιατί ενδιαφέρει το ευρύ κοινό αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στο πλέγμα των σχέσεων εκκλησίας ή πολιτείας και εκκλησίας και κράτους ή πολιτείας και πολιτικής ή κομματικής ζωής στην πατρίδα μας, ζητήματα τα οποία απασχολούν τη δημόσια σφαίρα και τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας στην καθημερινότητα, στα δελτία ειδήσεων, σε εφημερίδες, σε συζητήσεις και ομίλους προβληματισμού που διοργανώνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις. Επομένως, είναι ένα ζήτημα το οποίο το συναντούμε μπροστά μας, το ζήτημα των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας. Ενδιαφέρει όμως και το περισσότερο εξειδικευμένο κοινό, ανθρώπους που ασχολούνται επιστημονικά με τα ζητήματα αυτά, ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, θρησκειολόγους, θεολόγους, που εξετάζουν επιμέρους σχέσεις των ζητημάτων των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας. Έτσι, ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Το βιβλίο επομένως αυτό. Το βιβλίο. Βλέπουμε θέματα δυστυχώς. Θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο δυνατά για να καλύψω την αδυναμία του μικροφόνου. Το βιβλίο επομένως αυτό είναι χρήσιμο τόσο σε ένα ευρύ κοινό όσο και σε ένα περισσότερο εξειδικευμένο. Γιατί, το ανέφερε ήδη ο συγγραφέας ο κ. Μητροαλέξης, διότι είναι ένα βιβλίο τεκμηριωτικό σε ένα μεγάλο βαθμό. Τα κεφάλαιά του παρέχουν μια πληθώρα στοιχείων των οποίων η μελέτη μπορεί να οδηγήσει στην κατάρτιση των ενδιαφερομένων να εκφέρουν ένα περισσότερο πιστικό λόγο, ένα λόγο τεκμηριωτικό. Συναντάται καλώς ή κακώς το φαινόμενο, όχι τόσο οι ειδικοί επιστήμονες, αλλά οι δημοσιολογούντες για τα ζητήματα αυτά, να εκφράζουν απόψεις, τις οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του ιδεατού και του πραγματικού. Αντίθετα, το βιβλίο αυτό παρέχει, νομίζω, τα δεδομένα εκείνα, τα οποία είναι χρήσιμα για να δημορφώσει κάποιος μια τεκμηριωμένη άποψη. Με τον τρόπο αυτό,
λειτουργεί και, λειτουργεί και ως εξής νομίζω. Είναι ένα βιβλίο αντιλαϊκιστικό. Δηλαδή η μελέτη του οδηγεί στην αποφυγή συμπερασμάτων τα οποία οδηγούν στο λαϊκισμό. Εντάσσεται δηλαδή σε, σε μια τεκμηρίωση, σε μια πολιτική ατμόσφαιρα που οδηγεί το επίπεδο και το βάθος του διαλόγου ακόμη παραπέρα ένα βήμα περισσότερο στην ουσία και στα δεδομένα που ισχύουν και όχι στα αυτά τα οποία θα θέλαμε να ισχύουν ενδεχομένως με βάση τις προκαταλήψεις και την ιδεολογία που έχει ο καθένας μας. Ξεκινάει από κάτι πολύ βασικό, το οποίο νομίζω είναι εκ των όνων Κάνεφ. Προσπαθεί να προσδιορίσει κάποιους όρους στο βιβλίο. Παίζουν δύο κυρίως θεσμοί, η Εκκλησία και το κράτος. Το πρόβλημα δεν είναι στην αποσαφήνιση του τι εννοούμε όταν μιλάμε για το κράτος, αλλά στο τι εννοούμε όταν μιλάμε για την Εκκλησία. Και εκεί πέρα νομίζω η συμβολή επίσης στον συγγραφέα είναι πολύ σημαντική. Τι σημαίνει η Εκκλησία στην Ελλάδα σε πραγματολογικά δεδομένα? Η Εκκλησία δεν είναι ενιαίο σώμα, δεν είναι ενιαίο μόρφωμα στην ελλαδική πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα άθροισμα, ένα σύνολο περίπου 6.700 νομικών προσώπων. Ένα από τα οποία είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, ένα άλλο είναι η Ιεράρχια Επισκοπή των Αθηνών, αλλά είναι και οι επιμέρους Μητροπόλεις, είναι οι ιερές μονές και κυρίως η μεγάλη τους πλειοψηφία νομίζω ότι είναι η κάθε ενορία η οποία αποτελεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Επομένως, όταν μιλάμε για Εκκλησία στην Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να εννοούμε μέσα μας και να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για το άθροισμα όλων αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τα οποία νομικά πρόσωπα είναι αυτοδιοικούμενα και έχουν επίσης τη δική τους ας πούμε εκκλησιαστική ή γενικότερα ιδιοκτησιακή περιουσία, ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε και κάτι ακόμα, το οποίο το τονίζει ιδιαίτερα ο κ. Μητροαλέξης. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε, το ανέφερε επιγραμματικά ο προηγούμενος συγγραφέας, ότι δεν είναι ένα ενιαίο σώμα. Ακόμα και από άψη δικαιοδοσίας αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία της Ελλάδος, ότι εντός του ελληνικού κράτους υπάρχουν 5 διαφορετικές εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες. Ίσως η μεγαλύτερη και η πιο γνωστή είναι φυσικά το νομικό πρόσωπο που ονομάζουμε Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του κράτους το 1833 με έναν τρόπο βέβαια αντικανονικό. Και παρέμεινε αυτή η αντικανονική μορφή της μέχρι το 1850. Δεν είναι όμως μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, αυτό το νομικό πρόσωπο που έχει εκκλησιαστική δικαιοδοσία εντός του αιωνορίου του ελληνικού κράτους. Είναι επίσης και η αυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, είναι η Μητροπόλη των Δωδεκανήσων που υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι βέβαια μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, όπως φυσικά είναι και οι νέες χώρες, οι Μητροπόλεις των λεγόμενων νέων χωρών, δηλαδή των Μητροπόλεων που απελευθερώθηκαν, τα εντάφη των οποίων απελευθερώθηκαν μετά το 1912-13 και οι οποίες διοικούνται επιτροπικώς, έχει παραχωρηθεί η διοίκησή τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη Συνοδική και Πατριαρχική Πράξη του 1928 στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Επομένως, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι μία εκκλησιαστική δικαιοδοσία, είναι 5 διαφορετικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορθώς τονίζει ο κ. Μητροαλέξης, γιατί το θέτει και στη βάση μιας προβληματικής και μιας πρότασης που κάνει για μια αναδιάρθρωση τόσο της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας, αλλά και με αφετηρία αυτή την αναδιάρθρωση εν γέννη των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα. Τι προτείνει ο συγγραφέας? Προτείνει ουσιαστικά ένα καινούριο εκκλησιαστικό καθεστώς, μια καινούργια εκκλησιαστική δικαιοδοσία. Προτείνει ουσιαστικά τη συνένωση των επιμέρους εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών σε μια ενιαία εκκλησιαστική δικαιοδοσία που θα έχει τη μορφή μια ημιαυτόνομης εκκλησίας, το πρότυπο, αν αντιλαμβάνουμε σωστά, της Εκκλησίας της Κρήτης, με τη συνένωση όλων των επιμέρους δικαιοδοσιών. Αυτό γιατί το θεωρεί σημαντικό ο συγγραφέας? Γιατί θεωρεί ότι εφόσον υπάρξει μια νέα τέτοια εκκλησιαστική δικαιοδοσία, θα μπορεί ουσιαστικά να πάψει να είναι υποτελής, να είναι σκλαβωμένη στο πλέγμα των σχέσεών της απέναντι στο κράτος, αυτή η καινούργια εκκλησία της Ελλάδος που θα διαμορφωθεί. Και ουσιαστικά θα γίνει και μια άρση του αυτοκεφάλου, το οποίο δόθηκε με τα δεδομένα τα ιστορικά τα οποία γνωρίζουμε το 1850 και με κανονικό πλέον τρόπο. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο
ουσιαστικά θα μπορεί να επέλθει και μια απελευθέρωση της Εκκλησίας από τις εξαρτήσεις που έχει γεννήσει η αυτοκεφαλία της απέναντι στο κράτος. Και αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αντιληφθούμε νομίζω ότι στο πλέγμα αυτών των σχέσεων δεν μιλάμε για δύο ισομερή μεγέθη, ούτε για δύο θεσμούς που έχουν την ίδια ισχύ και εξουσία. Εκείνος που στο πολιτικό παιχνίδι μπορεί και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού είναι η πολιτεία, δεν είναι η Εκκλησία. Η πολιτεία είναι που ορίζει το νομοθετικό καθεστώς των σχέσεων των δύο μερών, είναι εκείνη η οποία έχει τον τελευταίο λόγο στην διαμόρφωση αυτών των σχέσεων. Μπορεί η Εκκλησία να πιέζει, να έχει τα δικά της συμφέροντα, αλλά οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από την Εκκλησία, λαμβάνονται πάντοτε από την πολιτεία και αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό. Αυτό το οποίο μπορεί να πιέζει η Εκκλησία και το οποίο μπορεί να προσπαθεί να κάνει είναι να διαμορφώσει την οριστική διαμόρφωση έτσι όπως επιθυμεί. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει την οριστική διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να το κάνει και είναι στο χέρι μόνο του κράτους. Με τα αρμόδια όργανα τα οποία διαθέτει, δηλαδή και με την νομοθέτηση των σχέσεων. Ήθελα επίσης να κάνω και κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις. Το γεγονός ότι οι σχέσεις της Εκκλησίας και πολιτείας έχουν τη μορφή που έχουν ακόμα και μέχρι τώρα δεν εμποδίζει την Εκκλησία να έχει ένα πολιτικό λόγο. Πολύ φυσικά βέβαια και πολύ αναμενόμενα, εφόσον επέλθει μια αποδέσμευση της Εκκλησίας από το κράτος, μπορεί εύλογα να εκφράζει με πολύ δυναμικότερο και πολύ πιο παραστατικότερο από τις θέσεις της και στο πολιτικό πεδίο. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να ιδρυθούν πολύ πιο εύκολα σχηματισμοί από την ίδια την Εκκλησία υπό την επιρροή της. Θα ήθελα λίγο στο σημείο αυτό να κάνουμε και μια αναδρομή λίγο στον 20ο αιώνα και να αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα τα οποία εφόσον ίσχυσαν, εγώ σκέφτομαι σε ένα καθεστώς εναγκαλισμού της Εκκλησίας από το κράτος, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πολύ πιο ακραία παραδείγματα εφόσον δεν θα υπάρχουν αυτές οι σχέσεις. Οι πρώτες νομίζω κινήσεις για την ίδρυση εκκλησιαστικών σχηματισμών στον 20ο αιώνα επίθανε σε ένα σκηνικό πολύ έντονης κομματικής και πολιτικής πόλωσης στη δεκαετία του 1910. Όταν το παράδοξο για μας σήμερα είναι ότι με τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων τότε, δηλαδή κυβερνήσεις που προπαγάνδιζαν και προωθούσαν τον αστικό εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, με τη δική τους παρότριση προτάθηκε στην Εκκλησία να συμμετάσχει ενεργά στα νομοθετικά σώματα της χώρας, είτε στη Βουλή, είτε στο σχεδιαζόμενο να λειτουργεί Συμβούλιο της Επικρατείας. Προτάθηκε δηλαδή να είναι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακόμα και της Βουλής, εξ οφίτσιο, τιμητικά, κάποιοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η δεύτερη φορά που εγώ τουλάχιστον έχω υπόψη μου που τέθηκε ανοιχτά το ενδεχόμενο να κατέλθει ενεργά στο πολιτικό στίβο η Εκκλησία ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά. Μάλιστα, εν όψη των συζητήσεων για την ίδρυση του δεύτερου νομοθετικού σώματος της Γερουσίας, υπήρξαν πάλι ζυμώσεις μεταξύ της ηγεσίας Εκκλησίας και του κόμματος των Φιλελευθέρων, έτσι ώστε να συμμετέχουν πάλι εξ οφίτσιο Μητροπολίτες, ενδεχομένως και κάποιοι μεμονωμένοι κληρικοί, στο σώμα της Γερουσίας. Κινήσεις που τελικά όμως δεν ευωδόθηκαν. Στη συνέχεια, όταν είχαμε ρήξεις των τότε κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων με την Εκκλησία, με αφορμή διάφορα νομοθετήματα που ήθελαν να περάσουν οι κυβερνήσεις, η ίδια η Εκκλησία θεώρησε ότι ήταν ένας τρόπος άμυνας απέναντι σε αυτά τα νομοθετήματα, στο να κατέλθει ίδια στο πολιτικό στίβο. Και μάλιστα, ο πολύ γνωστός μας και μετέπειτα μάλιστα και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Αντιβασιλέας ο Δαμασκηνός ήταν η θειασότης της ίδρυσης κομματικών εκκλησιαστικών σχηματισμών με την υποστήριξη και των τότε θρησκευτικών οργανώσεων. Πράγμα το οποίο δεν όμως ευωδόθηκε. Λίγο πριν τη δικτατορία του Μεταξά, επί κοινοβουλευτισμού ακόμα, υπήρξαν σκέψεις για την ίδρυση κάποιων σωμάτων πολιτικών, κοινοβουλευτικών, ας πούμε, που θα χάραζαν σε συνεργασία με την Εκκλησία, την εκκλησιαστική πολιτική και την κατάληψη του Υφυπουργείου των Εκκλησιαστικών σε μόνιμη θέση από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών θα καταλάβαινε το αξίωμα του μόνιμου Υφυπουργού Εκκλησιαστικών ασχέτως συναλλαγής των κυβερνήσεων στην εξουσία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν αυτές οι προτάσεις γίνονταν σε ένα πλαίσιο σφιχτού εναγκαλισμού της Εκκλησίας από την πολιτεία, πόσο πιο ελεύθερη θα ένιωθε η Εκκλησία να δοκιμάσει την τύχη της στο πολιτικό στίβο σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης από το κράτος. Αναφέρει ο κ. Μητροαλέξης στην εργασία ότι ουσιαστικά νομικοί ή θεσμικοί περιορισμοί δεν υφίστανται ούτε και τώρα. Δηλαδή, θεωρητικά, κάποιος κληρικός φυσικά μιλάει για τους μη και καρμένους, αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μοναχική κουρά.
ότι θα μπορούσε να κατέρθουν και τώρα στο κομματικό και πολιτικό στίβο. Και να φέρει παραδείγματα μάλιστα και από το εξωτερικό που συμβαίνει καλύτερα. Από νομικής απόψεως, γιατί υποτίθεται πως υπάρχουν κανονικές προβλέψεις στην Εκκλησία που ερμηνεύονται ως απαγορεύουσες σε αυτό. Αλλά και αυτό έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό τον προβληματισμό ότι ακόμα και οι κανονικοί λόγοι που υπάρχουν όντως με βάση κάποιους κανόνες εκκλησιαστικούς που απαγορεύουν την ανάμειξη των κληρικών στις κοσμικές φροντίδες ή την διεκπαιρέωση διοικητικών καθηκόντων. Ακόμη και αυτοί όμως οι κανόνες, πολλοί από αυτούς μάλλον, έχουν περιέλθει πλέον σε αχρηστία ή ανασύρονται επιλεκτικά και ουσιαστικά εργαλειοποιούνται, όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, ανάλογα με την πολιτική ή την ιδεολογική συγκυρία. Αναφέρει μάλιστα για να αποδείξει τον ισχυρισμό του ότι μπορεί να κατέληθει κάποιος ορθόδοξος κληρικός στον πολιτικό στίβο, αντίστοιχα παραδείγματα που συμβαίνουν από το εξωτερικό, που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και ορθοδόξων κληρικών που έχουν κατέληθει και στο Ευρωκοινοβούλιο, έχουν αναδειχθεί και ως ευρωβουλευτές. Το δε παράδειγμα της ανάμειξης των κληρικών στον πολιτικό στίβο δεν είναι δε ίδιο τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο των καθολικών και ιδίως των διαμαρτυρωμένων, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, που δοκιμάζουν πολύ συχνότερα την τύχη τους στους κομματικούς ανταγωνισμούς. Ένα παράδειγμα, ίσως ο τελευταίος πρόεδρος της Γερμανίας ήταν παπάς, ο Γιώαχιμ Γκάουκ, πάστορας. Ακριβώς. Τέλος, και για να μην σου κουράζω κι εγώ επιπλέον, ήθελα να θέσω κάποιες επιμέρους σκέψεις μου υπόψη σας. Το βιβλίο αυτό είναι μια βάση διαλόγου. Μπορεί να μελετηθεί από όσους ενδιαφέρονται για τα ζητήματα αυτά, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν το οπλοστάσιο των επιχειρημάτων τους, προκειμένου να γίνουν πιο πιστικοί στην αρένα της ανταλλαγής επιχειρημάτων. Δεν παραμένει όμως σε ένα επίπεδο και σε ένα πεδίο πραγματολογικό. Στα επιμέρους κεφάλαια, και αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον, βλέπει και προς το μέλλον, δηλαδή διατυπώνει προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν συνολικά οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους, αλλά και τα επιμέρους καθεστώτα της μισθολογικής κατάστασης, της περιουσιακής, ακόμα και των συνταγματικών αναθεωρήσεων, να διαμορφωθούν στο μέλλον. Αναδεικνύει παράλληλα και το γεγονός ότι οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους δεν είναι απλοϊκές ή μονολιθικές. Αντίθετα, είναι πολύπλοκες, είναι σύνθετες και χρήζει να μελετηθούν σε βάθος. Τέλος, και κάτι νομίζω το οποίο έχει ενδιαφέρον, είναι ότι στην Ελλάδα αυτό που ονομάζουμε κοσμίκες των σχέσεων εκκλησίας και κράτους έλαβε μια ιδιαίτερη τροχιά και πορεία σε σχέση με την Ευρώπη. Πολλές φορές στην Ευρώπη η έννοια της εκοσμίκευσης έλαβε την έννοια της σαφούς οριοθέτησης του διαχωρισμού των σχέσεων μεταξύ αυτών των δύο θεσμών. Στην Ελλάδα, έτσι όπως εξ αρχής δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Ελλάδος, νομίζω ότι το κράτος εξέλαβε ως εκοσμίκευση την υπαγωγή της Εκκλησίας σε αυτό. Αυτό θεωρήθηκε ως εκοσμίκευση και όχι ως σαφής διαχωρισμός των μεταξύ τους σχέσεων και των ορίων εξουσίας. Ολοκληρώνοντας, νομίζω ότι και με βάση τις προβληματικές του βιβλίου θα μπορούσε ενδεχομένως ο τίτλος να μην είναι σχέσεις εκκλησίας και κράτους, αλλά σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Γιατί φαίνεται ότι το πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των σχέσεων, το μαχαίρι δηλαδή, το έχει η πολιτεία, το κράτος και όχι η εκκλησία. Και νομίζω κάτι που είναι ερεθιστικό στο βιβλίο είναι η επιλογή του εξοφύλου με την φέτα του ψωμιού και από πάνω, αντί για το βούτυρο που θα ανέμενε κανείς ή κάποια μαρμελάδα, να είναι στο πάνω μέρος καρφιά πάνω του ψωμί. Που δείχνει μάλλον ότι οι σχέσεις αυτές είναι πολύ πιο επώδυνες και δύσκολες στο χειρισμό τους από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για την επιλογή του εξωφύλου νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να καταθέσει έτσι λίγο παραπολιτικά, όπως θα λέγαμε και ως συγγραφέας, το σκεπτικό κατά πίσω από την επιλογή. Εγώ θέλω να ευχηθώ να είναι καλοτάξιο το βιβλίο. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο στην βιβλιογραφία της συναφή. Το παρακολουθώ τον συγγραφέα εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι πάντοτε ο λόγος του είναι τεκμηριωμένος, είναι αντιλαϊκιστικός, έχει να προσφέρει στην διαλεκτική της συναφή και νομίζω ότι μας υπόσχεται μέχρι τώρα η βιβλιογραφία του μια πλούσια παραγωγή και στο μέλλον, την οποία εγώ πάντα θα περιμένω και θα αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάλι να είναι καλοτάξιτο, κύριε Μητροαλέξη, το βιβλίο σας. Είναι τιμή μου που με καλέσατε. Και συγχαρητήρια και πάλι στις εκδόσεις Αρμός που ανέλαβαν
αυτό το θετικό ρίσκο με την έκδοση αυτή. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ ευχαριστώ θερμός, θερμότατα. Να απαντήσω για το εξώφυλλο που επιλέξαμε από κάποια διαθέσιμα εξώφυλλα, ότι ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου είναι ακριβώς ότι ένθεν κακήθεν όλοι νομίζουν ότι το θέμα αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Ότι θα το αξιοποιήσουν ως βούτυρο στο ψωμί τους, με ευκολία θα υπάρξει είτε ένα πολιτικό κέρδος από πλευράς κομμάτων και πολιτικών ομάδων, είτε ένα ταυτοτικό αξιακό κέρδος από πλευράς εκκλησίας. Ότι θα επιβεβαιώσει, ας πούμε, τη θέση της. Όμως όχι μόνο δεν είναι βούτυρο στο ψωμί, αλλά είναι ψωμί με καρφάκια, μπρόκες. Και πολύ επικίνδυνο να το φάει κανείς. Ευγνωμονώντας τον δόκτωρ Θεοδόση Τσιρόλη, θα ήθελε κανείς να ρωτήσει κάτι, να συζητήσει κάτι, να τοποθετηθεί κάπως. Υπάρχει, όπως λένε στα λαϊκά μαγαζιά, δικό σας. Είναι τέτοια η συμφωνία πάντων και πασών. Οπότε ολοκληρώνουμε. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Είστε όλοι εκλεκτοί φίλοι, κάποιοι από εσάς, κάποιοι άλλοι καλεσμένοι και επιστήμονες. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σε προσωπικό επίπεδο, όσους σας γνωρίζω προσωπικά. Και νομίζω ότι έχουμε τη χαρά μας να είναι και η κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, αν αναγνωρίζω σωστά, ανάμεσα στους παρόντες και τις παρούσες, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής σχολής, η οποία έχει παράξει επίσης ένα πολύ πλούσιο έργο και δραστηριότητα σε σχέση με το πλέγμα των σχέσεων εκκλησίας και κράτους. Αν κάποιος από εσάς, θα επιμείνω και εγώ, θέλει κάτι να προσθέσει, η κυρία Παπαδοπούλου, αν έχει κάποια παρατήρηση για το βιβλίο, θετική, αρνητική, σχόλιο, παράληψη, οτιδήποτε κρίνει η ίδια. Ωραία. Και πάλι σας ευχαριστούμε όλους. Το λόγο το δίνω να κλείσει ο κύριος Μητροαλέξης. Σας ευχαριστούμε, κλείνω.